Συνολική μετάθεση των ευθυνών της διάλυσης του κρατικού μηχανισμού θα επιχειρηθεί σύμφωνα με πληροφορίες του ProNews.gr στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Στυλιανίδη αλλά και τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη. Η ίδια η κυβέρνηση τον έφερε ως μεταγραφή τον Στυλιανίδη μετά την καταστροφή από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού ως σωτήρα. Τον έναν Χρήστο Στυλιανίδη μπορούν να τον παρετήσουν και αυτό θα κάνουν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Τον άλλον Γιώργο Πατούλη δεν μπορούν να τον παρετήσουν, αλλά θα τον θέσουν σε δυσμένεια. Δεν θα είναι δηλαδή υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, όχι ότι αν ήταν υποψήφιος θα εκλεγόταν. Αυτό συμβουλεύουν οι Αμερικανοί επικοινωνιολόγοι τον Κυριάκο Μητσοτάκη και αυτό θα πράξει αναζητώντας από δύο Πομπέο τράγο για την τραγική εικόνα που παρουσίασε η χώρα σε επίπεδο έγκαιρης και ακριβούς προειδοποίησης της επερχόμενης απειλής αλλά και βέβαια της αντιμετώπισης που υπήρξε. Η υπόθεση Αττική Οδός και οι κατηγορίες που τις απίφθηναν στην τραγική συνέντευξη τύπου η Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Πατούλης έχουν βάση αλλά σχετίζονται με μπίζνα. Πρώτον, γιατί έχει ζητήσει αποζημίωση 75 εκατομμυρίων ευρώ και δεύτερον, γιατί λύγει το συμβόλαιο και θα υπάρξει διεθνής διαγωνισμός για την ανάληψη της Αττικής Οδού και η κυβέρνηση θέλει να αναλάβει μια φιλική προς αυτήν κοινοπραξία. Αυτή είναι η αλήθεια, καθώς όπως κατέγραψε πρώτο και μόνο το ProNews.gr, όλοι οι δρόμοι της Αττικής, Κατεχάκη, Μεσογείων, Βόρεια Προάστια κλπ. Ήταν κλειστοί επί ώρες και το μόνο που ακούγεται από τα φιλοκυβερνητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν η Αττική Οδός. Ο μοναδικός στόχος του Μαξίμου αυτή την ώρα είναι πώς θα βγει από το κάδρο των ευθυνών ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου, θεωρούν, να μην αποδεχθεί μία από τις μεγαλύτερες αποτυχίες του επιτελικού κράτους.